Με τη διανομή 70 τόνων λαδιού που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη σκεπαστία χώρα Νεάπολης, σε 36 φορείς του νομού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που την ευθύνη υλοποίησης στην περιοχή είχε η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. 70 τόνων λαδιού θα μοιραστεί. Ναι. Λάρισα, Τύρναβο και Λασόνα. Εκπρόσωποι 36 φορέων πήγαν το πρωί στη σκεπαστή αγορά για να παραλάβουν τις συσκευασίες με το λάδι, ώστε έπειτα να τις διανύμουν σε χιλιάδες άπορους του νομού. Είναι ένα πρόγραμμα επιτυχημένο και είναι ανάγκη να συνεχιστεί, διότι οι ανάγκες στην πόλη μας δυστυχώς όλο ένα και αυξάνουν περισσότερο. Η κάθε οικογένεια πόσο θα πάρει, πόσα λίτρα? Ανάλογα τα παιδιά που έχει. Φτάνει η οικογένεια μέχρι και 15 κιλά να πάρει. Μας έχουν κάνει μια περικοπή 364 άτομα και είναι κρίμα να μένουν στο ίδιο σπίτι δύο αδέρφια για 100 και για 200 ευρώ, ο ένας να παίρνει και ο άλλος να μην παίρνει. Φέτος η υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών έλαβαν υπόψη τους το τεκμαρτό εισόδημα, τελικά οι δικαιούχοι να πέσουν στις 680. Οι άνθρωποι στους οποίους δίνονται τα τρόφιμα τα έχουν απόλυτη ανάγκη, επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των φορέων. Για την επιλογή των δικαιούχων υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια. Ακόμα και τα μακαρόνια μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εξαντληθεί από το σύλλογο μας. Φανταστείτε το λάδι που πήραμε σήμερα. Διασφαλίζεται και εσείς ότι τα παίρνουν άνθρωποι που πραγματικά τα έχουν ανάγκη? Γιατί παλαιότερα και σε μικρές κοινωνίες ζούμε, ακούγαμε για περιστατικά για ανθρώπους που δεν είχαν ανάγκη την βοήθεια αυτή. Ωστόσο, εκμεταλλεύονταν το πρόβλημα. Όχι, επειδή φέτος είναι η φορολογική δήλωση και φέτος διαμέσου αφημεί, όταν μέλος ένας σύλλογός μας, που μπορεί να είναι αγαπημένος και σε ένα άλλο σύλλογο, το διασταυρώνει το κράτος και διαμέσου αφημεί παίρνει μόνο από ένα σύλλογο. Γύρω στα 200 άτομα. Άνθρωποι που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Τα έχουν ανάγκη. Έστω και ένα λίτρο λάδι, ένα κιλό μακαρόνι. Τι σας λένε? Κάθε φορά που τους πηγαίνετε αυτά τα τρόφιμα. Χίλιες ευχαριστίες. Συνολικά διανεμήθηκαν 152 τόνοι βασικών ειδών διατροφής, ζυμαρικών, φέτας, γραβιέρας και κεφαλογραβιέρας σε 26.000 πολίτες.